Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε εδώ στο κεντρικό μας στούντιο με την επόμενη καλεσμένη μας, την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακόπουλου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε με το σχόλιο σας για τον προϋπολογισμό. Τόσο καιρό μιλούσαμε επί σεναρίων, επί δημοσιογραφικών πληροφοριών κτλ. Πλέον στη Βουλή έχετε όλοι στα χέρια σας ένα προσχέδιο. Τι προκύπτει από αυτό, κατά τη γνώμη σας? Ότι η πραγματικότητα είναι αμήλικτη, κυρία Μελιγκόνη, και τα προεκλογικά ψέματα κάποια στιγμή αποκαλύπτονται. Στην πραγματικότητα το σχέδιο προϋπολογισμού έχει τρία στοιχεία. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα δεν έρχεται να στηρίξει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τη μεσαία τάξη, κάτι το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο βασικός στόχος του αφηγήματος του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Έχει αβεβαιότητες μεγάλες, τις οποίες φοβάμαι ότι θα τις πληρώσει ο φορολογούμενος πάλι. Και αναφέρομαι πολύ συγκεκριμένα αφενός στον κίνδυνο του δημοσιονομικού κενού, mm-hmm. που είναι μεταξύ 900 εκατομμύρια με ένα δις, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να είναι και περισσότερα. Και αυτό είναι ένα κενό το οποίο στην πραγματικότητα ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έχουν διευρύνει, αφενός με τα μέτρα τα οποία έχουν προϋπολογίσει ή λάβει, και αφετέρου επειδή έχουν εγκαταλείψει πλήρως mm-hmm. την περίφημη επαναδιαπραγμάτευση για τα πλεονάσματα, την ίδια στιγμή που αρνούνται όμως και τη λύση που είχε προτείνει ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας στο Ζάπιο για τον περίφημο εγγυητικό λογαριασμό. Ναι, τα 5,5 δις, ναι. Που έδινε τη δυνατότητα και τον mm-hmm. αέρα στην πράξη, με συνέπεια προς τις υποχρεώσεις της χώρας, να γίνει στην πράξη 2,5% τα πρωτογενή πλεονάσματα για το 2020. Το τρίτο στοιχείο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό, είναι το στοιχείο ότι μέσα από το σχέδιο του προϋπολογισμού που mm-hmm. βλέπουμε, έρχονται και αναιρούνται αυτά που ήδη ο κ. Μητσοτάκης υποτίθεται ότι έχει εξασφαλίσει. Δηλαδή, αναφέρατε και εσείς πριν στο πολύ καλό ρεπορτάζ σας το θέμα των αντικειμενικών αξιών. Ναι. Το οποίο στην πραγματικότητα θα έρθει να αναιρέσει σε μεγάλο βαθμό τις μειώσεις στον έμφυα. Έχουμε μια τεράστια μεροληψία για τα μεγάλα εισοδήματα και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Γιατί φυσικά όταν στο δημοσιονομικό χώρο δίνεται ένα πλεονέκτημα στη μείωση για τον φόρο για τις μεγάλες επιχειρήσεις και για τα μερίσματα, ναι. Στην πραγματικότητα αυτό θα λειτουργήσει αρνητικά και τους υπόλοιπους φορολογούμενους που βλέπουμε, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, ότι δεν θα υπάρχει η μείωση της προκαταβολής, mm-hmm. του τέλους επιτεδεύματος, της περαιτέρω μείωσης του ΦΠΑ, στοιχεία τα οποία ουσιαστικά αφορούσαν τη μικρομεσαία επιχείρηση, τη μεσαία τάξη και τους μισθωτούς. Και βέβαια η ιστορία του αφορολόγητου, το είπε και ο κύριος Πουλακίδας τώρα, όπου στην πραγματικότητα έχουμε μία, θα έλεγα, ύπουλη ναι. αποδυνάμωση του αφορολόγητου. Και με την αύξηση της υποχρέωσης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ναι. Αλλά νομίζω ότι τίθεται και ένα θέμα όσον αφορά την εξαίρεση των πληρωμών για τη ΔΕΚΟ ή τα ενοίκια. Δηλαδή τις σίγουρες πληρωμές που κάνει ένα σπίτι. Ακριβώς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ στην πραγματικότητα έχουμε ένα σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο έρχεται να στηριχτεί στην αβεβαιότητα μιας μεγάλης πρόβλεψης για την ανάπτυξη. Να θυμίσω ότι και εδώ έχουμε υποχώρηση, γιατί ο κ. Μητσοτάκης μίλαγε για 4% ναι. ανάπτυξη, όπου τώρα το 2,8 δεν είναι κάτι το οποίο ούτε σίγουρο είναι, ούτε εύκολο είναι, και μάλιστα σε ένα δύσκολο mm-hmm. ευρωπαϊκό περιβάλλον, και κυρίως βέβαια η εγκατάλειψη της επαναδιαπραγμάτευσης των πρωτογενών προγραμμάτων εύλογα δημιουργεί την αγωνία. Ναι. Ότι αυτά τα κενά θα κληθεί τελικά να τα πληρώσει το κοινωνικό κράτος, ο φορολογούμενος, η μη προσλήψη στο δημόσιο και ενδεχομένως βέβαια και όλα αυτά τα σχέδια που ακούμε για ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και όλα αυτά που αποτελούν μια ατζέντα που ακόμα δεν τη θέτει η κυβέρνηση, αλλά είναι πάντα εκεί. Πάντως, με αφορμή και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ήδη και ο κύριος Βρούτσης σήμερα και άλλα κυβερνητικά στελέχη βγαίνουν και λένε ότι η κυβέρνηση καταρτίζει καινούριο ασφαλιστικό. Και εδώ που τα λέμε, για να είμαστε τίμοι, το λέγανε και προεκλογικά. Δηλαδή, δεν μας είπαν μετά τις εκλογές ότι θέλουν να βάλουν τους ιδιώτες στην επικουρική ασφάλιση, έτσι δεν είναι? Σας θυμίζω ότι όταν το είχαμε αποκαλύψει αυτό. Ναι. Και το είχαμε θέσει στο δημόσιο διάλογο πριν από τις εκλογές, ότι αυτό θα είναι ο στόχος, να ιδιωτικοποιήσουν την επικουρική ασφάλιση με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί αυτό θα δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο κενό στον ΕΦΚΑ. Θα έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα εκεί που τώρα είμαστε πλεονασματικοί, με τις θυσίες
των ασφαλισμένων και ναι. των συνταξιούχων. Αυτό θα καλυφθεί είτε με μείωση συντάξεων, είτε με αύξηση εισφορών, είτε με τα λεφτά των φορολογουμένων. Και σε κάθε περίπτωση θα είναι και ένα τεράστιο δώρο σε ιδιώτες που θα είναι ένα πολύ μεγάλο deal έξω από διαδικασίες διαφάνειας. Τότε λοιπόν δεν το είχαν παραδεχτεί. Ναι. Είχαν προσπαθήσει κατά κάποιο τρόπο να το ονομάσουν ότι είναι κινδυνολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δυστυχώς ο φόβος είναι και νομίζω ότι αυτό θα από τα μέτρα που ήδη ο κύριος Βρούτσης έχει πάρει είτε για τα εργασιακά είτε για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι φανερό ότι εδώ πέρα υπάρχει μια πολύ σκληρή νεοφιλελεύθερη ατζέντα στα θέματα του ασφαλιστικού και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι και με αφορμή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και εμείς τους προειδοποιούμε να μην την ερμηνεύσουν με αυτόν τον τρόπο ως άλοθη για να φέρουν τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Εδώ είμαστε για να τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα βέβαια, επειδή ούτως ή άλλως στο ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάζεστε καθημερινά για το πώς κάνετε αντιπολίτευση, για παράδειγμα πριν σας άκουγα που λέγατε τα φορολογικά, αλλά δεν είναι για σας πρόβλημα ότι εσείς λέτε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν καταργεί το τέλος επιδεύματος που θα καταργούσαμε εμείς, δεν μειώνει στο 50% την προκαταβολή φόρου που θα καταργούσαμε εμείς, ακόμη και τον ΕΝΦΙΑ που για τις περιουσίες κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ εσείς τον μειώσατε, άλλος τον πιστώθηκε γιατί ο κ. Μητσοτάκης ήταν το Σεπτέμβριο πρωθυπουργός. Θέλω να πω, όλα αυτά δεν δημιουργούν ένα πρόβλημα ότι εσείς μείνατε με την πικρή γεύση ότι φτάσατε μέχρι το μνημόνιο και λίγο μετά, με 2-3 ελαφρύνσεις, με το δώρο του Πάσχα κλπ. Αλλά άλλοι τώρα μειώνουν τους φόρους ή τους πιστώνονται τουλάχιστον. Καταρχάς, είμαστε περήφανοι. Ναι. Που μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες και κυρίως με τις θυσίες και τις συμπαράστασεις του ελληνικού λαού, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Και κάτι το οποίο πλέον η ίδια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να αρνηθεί, γιατί σας θυμίζω τη φιλολογία, την παραφιλολογία που υπήρχε προεκλογικά, ότι η χώρα δεν είχε βγει από τα μνημόνια, ότι η οικονομία είχε προβλήματα. Βλέπετε ότι τώρα, όπως πολύ σωστά λέτε, όχι μόνο βασίζεται πάνω στα κεκτημένα που άφησε στη χώρα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προσπαθεί να τα οικειοποιηθεί. Όλα αυτά όμως κρατούν για ένα διάστημα. Ναι. Ξέρετε, αυτή η επικοινωνιακή διαχείριση της οικονομικής πολιτικής και συνολικά της κυβερνητικής πολιτικής ήταν για τους πρώτους 3-4 μήνες. Εμείς εξ αρχής είχαμε πει ότι περιμένετε. Εδώ είμαστε. Θα έρθει ο προϋπολογισμός και τώρα είμαστε ακόμα στο σχέδιο. Ναι. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, κύριε Μελιγκόνη. Πιστεύω λοιπόν ότι όταν θα έρθει η ώρα να ψηφιστεί στη Βουλή το Δεκέμβρη, θα είναι ένα άλλο οικονομικό και κοινωνικό τοπίο στη χώρα. Γιατί το κρίσιμο θέμα είναι ότι πια ο ελληνικός λαός θα συνειδητοποιήσει, ο εργαζόμενος, ο μικρομεσαίος, πού ακριβώς αποσκοπεί αυτή η πολιτική. Εμείς από την πλευρά μας και στη Βουλή και στους χώρους δουλειάς και στην κοινωνία και αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα και προασπίζουμε τα κοινωνικά δικαιώματα και το δημόσιο συμφέρον με δυναμισμό και επί προγραμματικές προτάσεις. Άρα, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, σας απασχολεί το να μην θεωρήσουν οι πολίτες ότι τώρα που γίνατε αντιπολίτευση απλώς μπήκατε στο ρόλο που είχαν οι προηγούμενοι κλπ. Το λέω, ας πούμε, γιατί είδα και την επίθεση με αφορμή το θέμα της εφημερίδας των συντακτών το Σάββατο για το επιτελικό κράτος. Από τη μια πλευρά, η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να κάνει αυτό. Από την άλλη πλευρά, 4 χρόνια ήταν αιχμή του δόρατος της Νέας Δημοκρατίας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τους μετακλητούς, με τους αποσπασμένους κτλ. Και για κάποιον κόσμο δεν του φαίνεται και πολύ καλό να κάνετε κι εσείς τα ίδια. Καταρχάς, εδώ να πούμε ότι ένα από τα βασικά θέματα της αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήταν μια ισοπεδωτική και λαϊκιστική αντιπολίτευση σε όλα τα μέτωπα, από τα εθνικά θέματα μέχρι τους θεσμούς, μέχρι τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, ήταν η περίφημη ιστορία των μετακλητών. Όπου προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κομματικοποιήσει τη δημόσια διοίκηση τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά έβαλε θεσμούς διαφάνειας, αξιοκρατίας, όπως η κινητικότητα, όπως η στήριξη του ΑΣΕΠ, όπως οι προσλήψεις όλες με τον κανόνα ένα προς ένα από φέτος, οι οποίες θα γινόντουσαν μέσω του ΑΣΕΠ και τώρα η σημερινή κυβέρνηση αρνείται να επιβεβαιώσει. Και βέβαια τι βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε, όπως πολύ σωστά λέτε, από τα πρώτα μέτρα που έφερε η κυβέρνηση και αναφέρομαι στο περίφημο επιτελικό κράτος, να έχουμε θεσμικές παρεμβάσεις στο κράτος και στη δημόσια διοίκηση που αποσκοπούν στον έλεγχο, στην κομματικοποίηση, καθώς καταργήθηκαν όλες οι διαδικασίες που ήταν επιλογής μέσω ΑΣΕΠ για προϊσταμένους διοικητικούς γραμματείς και όλα αυτά τα ζητήματα.
Βλέπουμε να η περίφημη αριστεία πλέον αποτυπώνεται με ημετέρους οι οποίοι τοποθετούνται, οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν καν πτυχίο και σίγουρα πολύ λιγότερα προσόντα. Όσον αφορά τους μετακλητούς, έχουμε αυτή την υδροκέφαλη προεδρία της κυβέρνησης με όλες αυτές τις αρμοδιότητες που έχει συγκεντρώσει ο Πρωθυπουργός, όπου μιλάμε για μια στρατιά μετακλητών που σύμφωνα και με τα στοιχεία της έρευνας που και εσείς αναφέρατε φαίνεται να κοστίζει στον προϋπολογισμό 38 εκατομμύρια μέχρι στιγμής στην τετραετία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ δεν έχουμε απλώς διάψευση της προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μία πάρα πολύ σοβαρή οπισθοχώρηση, γιατί βλέπουμε σε σχέση με μία δημόσια διοίκηση που θα έπρεπε να είναι πιο σύγχρονη και πιο ευρωπαϊκή, να έχουμε περισσότερους μετακλητούς, να μην γίνονται προσλήψεις μονίμων μέσω ΑΣΕΠ, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα κρίσιμο, να έχουν μειωμένα προσόντα, καθώς πλέον δεν είναι κρίσιμο προσόν το πτυχίο. Μπορείς να είσαι πλέον διευθυντής γραφείου υπουργού ή και διοικητής της ΕΥΠ, όπως φάνηκε, χωρίς πτυχίο και με αυξημένες απολαβές. Νομίζω λοιπόν, όπως και στον προϋπολογισμό, έτσι και στα θέματα του κράτους, έχουμε την πλήρη κατάρρευση αυτού του αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, να περάσουμε λίγο και στα της εξωτερικής πολιτικής, αν θέλετε. Αλήθεια, πώς αποτιμάτε την επίσκεψη Πομπέο, αν το συνδυάσουμε με το γεγονός ότι την ώρα που εκείνος έδινε στήριξη στην Ελλάδα και έστελνε μηνύματα στην Τουρκία, ο κύριος Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έκανε το ακριβώς ανάποδο. Έλεγε θα φύγω εγώ από τη Συρία, δίνοντας το πράσινο φως στον Ερντογάν να μπει. Κοιτάξτε, αν δούμε την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, θετικά μπορεί κανείς να πει. Και η δήλωσή του θετική ήταν και κάθε δήλωση που είναι θετική για την χώρα μας δεν έχουμε κανένα λόγο. Είπαμε ότι εμείς δεν κάνουμε ισοπεδωτική αντιπολίτευση. Όμως, δεν αρκεί αυτό. Όπως πολύ σωστά λέτε, την ίδια στιγμή αποδεικνύεται ότι η Τουρκία έχει αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τη σχέση και το ρόλο που επιδιώκει η ίδια να διαδραματίσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα θέματα στη Συρία, αλλά είναι ζητήματα που οφείλουν να μας ανησυχήσουν και να μας προβληματίσουν. Και δεν μπορώ να μην σχολιάσω τη στάση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας απέναντι στα θέματα τα κυριαρχικά που έχουμε και τις σχέσεις με την Τουρκία. Δηλαδή, δεν μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να πηγαίνει, κυρία Μελιγκόνη, στην Αμερική, να συναντιέται με τον κύριο Ερντογάν και επίσημα, ούτε καν με διαρροή, να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να ομολογεί ότι δεν τεθήκαν τα θέματα που αφορούν τα κυριαρχικά δικαιώματα και μια σαφή τοποθέτηση της χώρας μας. Η επίσημη εκδοχή είναι ότι ας σπάσει πρώτα ο πάγος και εδώ είμαστε να τα θέσουμε και αυτά. Δεν σας πείθει. Όχι μόνο δεν με πείθει, ανησυχώ βαθύτατα. Για να πω τουλάχιστον αυτό, γιατί δεν θέλω να πω κάτι βαρύτερο. Ανησυχώ βαθύτατα γιατί ίσα ίσα κάθε νέα κυβέρνηση δοκιμάζεται στο πεδίο αυτό όταν κάνει σαφή τοποθέτησή σας. Και να σας θυμίσω ότι στις προγραμματικές δηλώσεις που γίναν τον Ιούλιο ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός Έλληνας, ήταν μάλιστα και η μέρα της λιβερής επαιτίου του Ατίλα, που δεν μίλησε όσον αφορά την σαφή μας θέση, την πάγια εθνική θέση για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και όσον αφορά και τα ζητήματα της Κύπρου και του Κυπριακού. Άρα λοιπόν δεν μπορεί παρά να ανησυχούμε με βάση αυτό. Και επίσης αυτό δεν γίνεται χωρίς αποτελέσματα. Ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είχε πάει είχαν πάρθει τότε μια σειρά από αποφάσεις στα συμπεράσματα για να υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις για την Τουρκία. Οι οποίες βέβαια ακόμη εκκρεμούν, έτσι, η εφαρμογή τους εννοώ. Όχι μόνο εκκρεμούν, αλλά δεν υπάρχει και καμία ορατή προσπάθεια από την ελληνική πλευρά αυτές οι κυρώσεις να υλοποιηθούν και να αποκτήσουν πραγματική βαρύτητα και υπόσταση. Ναι. Άρα, σαφώς και πρέπει να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά η εξωτερική πολιτική δεν είναι δημόσιες σχέσεις. Η λογική της εξωτερικής πολιτικής των κουμπαριών που είχαμε ζήσει σε προηγούμενη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είδαμε που μας οδήγησε σε άλλα διέξοδα. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει διάβλος. Ήταν λάθος και δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το προσφυγικό είναι μια διμερής υπόθεση, γιατί αυτό θα επιτρέψει στην Άγκυρα να το εργαλειοποιήσει εις βάρος της Ελλάδας. Το προσφυγικό, που είναι μια υπαρκτή κρίση, που όντως και η Τουρκία αντιμετωπίζει προβλήματα, έχει 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Είναι ένα θέμα που πάντα εμείς πρέπει να το τοποθετούμε στη διεθνή και ευρωπαϊκή του διάσταση. Και η ιστορία τώρα που φαίνεται να ανοίγει στη Συρία
Μην ξεχνάμε ότι μπορεί να δημιουργήσει νέες ροές και νέα προβλήματα όσον αφορά και την προσφυγική κρίση. Βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω πόσο ευθύγραμμη μπορεί να σας φανεί αυτή η ανάλυση, αλλά λένε πολλοί ότι το γεγονός ότι ο κύριος Ερντογάν θα μπορεί να επικαλείται την πυγμή του στη Συρία, στην δική του κοινή γνώμη, θα μας αφήσει εμάς ήσυχους στο Αιγαίο. Έχω τελείως αντίθετη προσέγγιση. Θεωρώ ότι η λογική του κατευνασμού, δηλαδή είναι άλλο η λογική της συνεργασίας, της στήριξης του ευρωπαϊκού δρόμου της Τουρκίας, της φιλικής προσέγγισης και του διαλόγου. Αυτά είναι πράγματα που και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι είναι η σωστή εθνική στρατηγική. Εμείς είμαστε δύναμη ειρήνης, συνεργασίας και διεθνούς δικαίου. Από την άλλη, αλίμονο αν η επίσημη εξωτερική πολιτική της χώρας μας βασίζεται στη λογική ότι επειδή ο Ερντογάν θα είναι απασχολημένος στα ανατολικά του σύνορα, θα αφήσει τα θέματα της Κύπρου ή του Αιγαίου. Ίσα-ίσα πρέπει να δούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεταβλητή γεωμετρία σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Συρία είναι κομμάτι των ευρύτερων εξελίξεων Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή. Δεν πρέπει να το δούμε αποσπασματικά. Και όσο ο Ερντογάν παίζει αυτό το ρόλο ή επιδιώκει να παίζει αυτό το ρόλο, συνεχώς θα εντείνει τις εντάσεις και τις παρεμβάσεις του, όπως δείχνει τώρα και με την Κυπριακή ΑΟΣ, προκειμένου να μπορεί να παίζει έναν ηγετικό ρόλο στην περιοχή. Μην έχουμε τέτοιες ψευδεστήσεις. Εμείς είμαστε δύναμη ειρήνης και συνεργασίας, αλλά το θέμα των κυριαρχικών δικαιωμάτων οφείλουμε να το θέτουμε εμείς οι ίδιοι και να μην περιμένουμε και να ελπίζουμε απλώς στην καλή βούληση, τη στήριξη, στις καλές δηλώσεις είτε του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής που είναι καλοδεχούμενος, είτε συνολικά των διαφόρων συμμάχων μας. Τώρα, επειδή εσείς και Ευρωβουλευτής έχετε υπάρξει και Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και έχετε διαπραγματευτεί στα ευρωπαϊκά φόρα, το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν ζητεί επισήμως πια να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, σας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια αποκλίνουσα στρατηγική σε σχέση με την Κύπρο, ότι τέλος πάντων θέλουμε να δείξουμε ότι είναι άλλο Ελλάδας, άλλο Ελλάδα, άλλο Κύπρος, ενδεχομένως για να έχουμε κάποια ωφέλη ή μια διαφορετική αντιμετώπιση ως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες? Κύριε Μελγκόνη, επειδή τα εθνικά θέματα είναι μια σοβαρή υπόθεση, δεν θα κάνω εύκολη αντιπολίτευση. Θα πω απλώς ότι ανησυχώ βαθύτατα και ελπίζω να μην είναι αυτό που εσείς λέτε. Δυστυχώς τα δείγματα που έχουμε μέχρι στιγμής δείχνουν αυτή την αποκλίνουσα στάση. Γι' αυτό ανέφερα προηγούμενα ότι ούτε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή γίνονται οι κινήσεις που θα έπρεπε να γίνουν για να υλοποιηθούν και να λάβουν υπόσταση αυτές οι κυρώσεις όσον αφορά την Τουρκία. Επίσης υπάρχει μια διαφορετική αυτή τη στιγμή τοποθέτηση και χειρισμός σε ζητήματα που αφορούν τις παράνομες ενέργειες πλέον τις υπαρκτές της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Βλέπετε μέχρι και την Αίγυπτο να αντιδρά. Συνεπώς, θέλω να πιστεύω, εμείς από την πλευρά μας με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα θέτουμε αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Αμερική δεν ήταν η ανάλογη. Να σας θυμίσω ότι ακόμα και στο Κογκρέσο εκκρεμεί σχέδιο νόμου για κυρώσεις στην Τουρκία. Δεν μπορεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός όταν πηγαίνει και συναντά είτε τον πρόεδρο της Τουρκίας, είτε ακόμα και χτες με τον Υπουργό Εξωτερικών, να μην τα θέτει μετεπιτάσσεως αυτά τα θέματα. Μια που πήγατε στην Αμερική, να κλείσουμε έτσι σύντομα, γιατί πιέζει και ο χρόνος με Αμερική. Την Παρασκευή ο κύριος Τσίπρας θα δει τον κύριο Μητσοτάκη. Όλα δείχνουν ότι διευκόλυνση της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού δεν θα υπάρξει. 200 ψήφοι στη Βουλή δεν φαίνεται να υπάρχουν. Αν λοιπόν κάποια στιγμή σε κάποια περιοδία σας βγάλει, είστε κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αν σας βγάλει ο δρόμος στην Αστόρια, τι θα πείτε στους συμπατριώτες μας εκεί, αλήθεια? Θα πω πρώτα απ' όλα ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πρώτη η οποία την περίοδο που είχε τη διακυβέρνηση έκανε μία επιτροπή στο Υπουργείο Εσωτερικών, τότε με τον συνάδελφο Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Χαρίτση, όπου έφερε ένα συγκεκριμένο πόρισμα για το πώς θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί αυτό το άρθρο του Συντάγματος και να υπάρχει ψήφος των ομογενών, των αποδήμων. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε ήδη υποβάλει μια πρόταση. Δεν είμαστε αρνητικοί, να είμαστε σαφείς και κατηγορηματικοί. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι δεν μπορεί με την προσπάθεια του να βρεθεί μια λύση που θέλουμε για την ψήφο του απόδημου ελληνισμού να κάνει παιχνίδια εκλογικά στο εσωτερικό της χώρας αλλίωσης της λαϊκής ετιμιγορίας και των εκλογών. Μάλιστα. Άρα εμείς αυτό που λέμε είναι ότι σαφώς να υπάρχει πρόβλεψη. Προτείνουμε μάλιστα οι βουλευτές επικρατείας που το Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα να είναι μέχρι 12 να εκλέγονται
από την Ομογένεια, από όλες τις περιοχές που υπάρχουν Έλληνες, και να είναι ισότιμοι βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά η ψήφος αυτή να είναι για την εκλογή των εκπροσώπων της Ομογένειας. Και όχι για το τελικό ποσοστό. Αλλά να μην προσμετράτε για να έχουμε αλλίωση του αποτελέσματος στο εσωτερικό της χώρας. Άρα λοιπόν δεν είμαστε αρνητικοί. Βάζουμε δημοκρατικά όρια και ασφαλιστικές δικλείδες. Κύριε Ξενογιανακοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις και πάλι εδώ.